Και δεν είναι φυσικά μόνο αυτά. Οι δυνατοί άνεμοι επηρέασαν και το δίκτυο της ΔΕΗ. Από το απόγευμα χθες οι διακοπές ρεύματος είναι συνεχείς σε πολλά σημεία της Αλεξανδρούπολης, με τα συνεργεία να βρίσκονται επιποδώς για να τις αποκαταστήσουν. Όπως εξήγησε ο τομεάρχης δικτύου της ΔΕΔΙΕ, της διαχειριστικής αρχής δηλαδή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Αλεξανδρούπολη, ο κ. Γιάννης Βαβίας, το δίκτυο αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω των αλάτων της θάλασσας που φτάνουν στους πυλώνες της ΔΕΗ λόγω των ανέμων και προκαλείται διαρροή. Οι πολίτες, όπως δήλωσε ο κ. Βαβίας, θα πρέπει να καλούν άμεσα στο τηλεφωνικό κέντρο Βλαβών και συγκεκριμένα στον αριθμό 1050 και να δηλώνουν ότι στην περιοχή τους έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση, προκειμένου να αποκαθίσταται αμέσως μετά από τα αρμόδια συνεργεία. Οι νοτιάδες προκαλούν απανωτά προβλήματα στο δίκτυο της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να είναι πολλές οι βλάβες που προκαλούνται και σε πολλά σημεία της Αλεξανδρούπολης να σημειώνονται διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Όπως εξήγησε ο Γιάννης Βαβίας, τομεάρχης δικτύου της ΔΕΔΙΕ, Αλεξανδρούπολης, λόγω των ανέμων τα άλατα της θάλασσας μεταφέρονται στους πυλώνες ηλεκτροδότησης, οι οποίοι και καίγονται με αποτέλεσμα να σταματάει η παροχή ρεύματος. Οι καταναλωτές δεν είδαν πάρα πολλές μεγάλες βλάβες. Εμείς είχαμε σε ισχυρά κάποιους καμένους στήλους από τις μεγάλες διαρροές. Στην Αλεξανδρούπολη δεν έβρεξε καθόλου, με αποτέλεσμα όλοι οι ρήποι της θάλασσας να δημιουργήσουν διαρροές και έτσι να καούν κάποιοι ξύλινοι στήλοι. Τα συνεργεία της ΔΕΔΙΕ βρίσκονται επιποδώς αντιμετωπίζοντας κάθε βλάβη που παρουσιάζεται. Διακοπές ρεύματος έχουμε πολλές μικρές. Απλώς απομονώνουμε αμέσως τα σημεία και προσπαθούμε να κάνουμε αποκαταστάσεις. Γι' αυτόν τον λόγο, καταρχάς θα θέλω να ευχαριστήσω και τους καταναλωτές, οι οποίοι βλέπουν τα σημεία που έχουν πρόβλημα και μας ενημερώνουν αμέσως. Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνουν τη ΔΕΗ για οποιαδήποτε βλάβη προκειμένου να αποκαθιστάται άμεσα. Εμείς συντηρούμε τα δίκτυά μας, αλλά τα άλατα από την πλευρά της θάλασσας είναι τόσο έντονα, με αποτέλεσμα να δημιουργούν προβλήματα καθαλατώσεων. Γι' αυτόν τον λόγο βλέπετε ότι βλέπουν και οι φίλοι ότι αστράφτουν οι ξύλινοι στήλοι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είναι ψηλοδιαρροές. Εκεί που υπάρχει μεγάλη διαρροή, τότε εκεί επεμβαίνουμε. Δεν υπάρχει ούτε επικίνδυνο, είναι ούτε τίποτα.